Ο Κιλίβαντας που μεταφέρει το φέρετρο με τη σωρό της Μάργαρετ Θάτσερ φτάνει στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Είχε προηγηθεί μια τελετουργική πομπή στους δρόμους, όπου πλήθος κόσμου απίφθινε το ίστατο χέρι στη σιδηρά κυρία. Εντός του ναού, 2.300 επίσημοι προσκεκλημένοι σηκώνονται όρθιοι. Ανάμεσά τους η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της Δούκας του Εδιμβούργου, ο Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον και σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και αντιπροσωπείες από 170 χώρες του κόσμου. Υπό τους ήχους θρησκευτικών ύμνων, το φέρετρο με τη σωρό της Μάργαρετ Θάτσερ μεταφέρεται από μεικτό άγημα των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο κέντρο του ναού και το θρησκευτικό μέρος της κηδείας ξεκινά. Την τελετή ανοίγει με προσευχή ο εδεσιμότατος Ντέιβιντ Τίσον, κοσμήτορας του ναού. Επικίδιους εκφώνησαν οι εγγονοί της εκλοιπούσας Αμάντα Θάτσερ, που διάβασε απόσπασμα του Ευαγγελίου από την επιστολή Παύλου προς Εφεσίους, καθώς και ο Πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, που διάβασε απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ακολούθησαν προσευχές και ύμνοι και ο επικίδιος λόγος του Επισκόπου του Λονδίνου. Η τελετή ολοκληρώθηκε σε ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Το τιμητικό άγημα μετέφερε το φέρετρο προς την νεκροφόρα στο προάβλιο του ναού. Η αποτέφρωση της ορού της Μάργαρετ Θάτσερ θα γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αργά το απόγευμα.